Πρόκειται για την Ελεάνα Απέργη, η οποία γεννήθηκε στις 19 του Φλεβάρι του 1932. Αποφύτησε από τη δραματική σχολή του Κωστή Μιχαλίδη το 1955. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Και ως μαθήτρια γυμνασίου στην Ελληνογαλλική σχολή Άγιος Ιωσήφ έκανε τα πρώτα βήματά της στη σκηνή του θεάτρου Κοτοπούλι Ρέξ το Μάιο του 1951, παίζοντας στην Αντιγόνη του Σοφοκλή στο ρόλο του Κρέοντα. Αντιγόνη ήταν η συμμαθήτριά της Τζέννη Καρπουζή, η μετέπειτα πρωταγωνίστρια Τζέννη Καρέζη. Πρώτη επαγγελματική εμφάνιση έκανε το καλοκαίρι του 1955 στο θέατρο σινεμά Διονυσία της Καλυθέας στη νέα ελεύθερη σκηνή του Διονύση Παγουλάτου στο έργο «Η απαγωγή της Μαράγδος» του Μιχάλη Κουνελάκη. Ακολούθησαν τα έργα «Το ατμόπλιο Τζοάν Ντάνβερς», «Το Φρανκ Σέιτον», «Το Φιόρ του Λεβάντε» του Γρηγόρη Ξενόπουλου, «Ο έμπορος της Βενετίας» του Βίλιαμ Σέξφιρ, «Βαθιές είναι οι ρίζες» του Ρινσό Γκαού και άλλα. Το 1955-56 έπαιξε σε 11 έργα με το θέσο της Κατερίνας Ανδρεάδη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Το 1956-57 έπαιξε στο Θέατρο Γκλώρια στην Πλατεία Αμερικής, αλλά και σε περιοδία με το θέσο του Αλέκου Αλεξανδράκη. Το καλοκαίρι του 57 έκανε θέασο με τον Διονύση Παγουλάτο στο Θέατρο Ραντάρ, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το 57-58 περιόδευσε με το θέασο Νίκου Χατζίκου με τα έργα Ερωτόκλητος του Βιτσέτζου Κονάρου, Ο Μιμίκος και η Μέρη του Δημήτρη Γιαννακούκη, αλλά και στο θέασο Βίλμα Σκύρου, στο έργο του Γεώργιου Ρούσου, Ο Πραγματευτής. Το 1957 η Απέργη παντρεύτηκε τον ηθοποιό Διονύση Παγουλάτο. Μαζί έζησε 48 χρόνια και απέκτησαν δύο κόρες, τη Μαρία και την Ολυμπία. Ωστόσο, η αρρώστια του συντρόφου της την κράτησε μακριά από το θέατρο για 4 ολόκληρα χρόνια. Ο Παγουλάτος πέθανε στις 27 Αυγούστου του 2003. Το 2008 η Ελεάνα Πέργη επέστρεψε στο θέατρο με το έργο «Λόγω φάτσας» του Γιώργου Διαλεγμένου στο Διπεθέ Λάρισας. Ας αναφερθούμε και στη φιλμογραφία της. Ξεκίνησε το 1957 με τη Μαρία την Πενταγιώτησα. Ακολούθησε το 1960 η Μανταλένα και η Χιονάτη και τα 7 Ιεροτοπαλίκαρα. Το 1965 ένα έξυπνο μούτρο. Το 1966 κατηγορώ τους ανθρώπους. Και τελευταία της ταινία το 1995 τρεις εποχές. Ζει μόνιμα στην Αθήνα και είναι 89 ετών. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή. Γεια σας.